Καλημερίζω και τον κύριο Γιάννη Μαθιουδάκη, τον επικεφαλής της παράταξης «Ο τόπος μας μπροστά». Καλή σας ημέρα, κύριε Μαθιουδάκη. Καλημέρα σας, κυρία Πεντεδήμου. Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά. Εκ των προτέρων, βεβαίως, εύχομαι καλή δύναμη. Καλή δύναμη, καλό αγώνα για αυτούς τις λίγες μέρες που απομένουν. Είναι λοιπόν, έλεγα ότι παρακολούθησα χθες το βράδυ την κουβέντα που είχατε με τους συνυποψηφίους σας στην τηλεόραση Κρέτα. Θεωρώ ότι είναι, ότι είναι ευχής έργων να μπορούμε να ακούμε τέτοιες συζητήσεις μεταξύ των υποψηφίων που διεκδικούν την ψήφο μας. Θέλω να μου δώσετε λίγο, μιας και σήμερα έχω εσάς μόνο καλεσμένο, το στίγμα λίγο της παράταξης «Ο τόπος μας μπροστά» και πόσο μπροστά θεωρείτε ότι μπορεί και πρέπει να πάει ο Δήμος Φαιστού. Και αν βεβαίως θεωρείτε, φαντάζομαι ότι έτσι θεωρείτε, ότι έχει μείνει λίγο πίσω στάσιμος, έτσι δεν είναι? Ναι. Κυρία Πεντεδήμου, η αγάπη που πιστεύω ότι έχουμε για τον τόπο μας και για το Δήμο μας είναι λυπής όταν αποδεικνύεται στην πράξη. Και μιας και μιλάμε για αυτοδιοίκηση, θεωρώ ότι η ίδια η λέξη μαρτυρά και η λέξη μας θέλει η ίδια συμμέτοχους στο παρόν και στο μέλλον αυτού του τόπου. Στην διοίκησή του, στην κοινή προσπάθεια για την πρόοδο και την ανάπτυξη ενός τόπου που όλοι αγαπάμε, όλοι θέλουμε να ζήσουμε σε αυτόν, όλοι θέλουμε να μείνουν τα παιδιά μας δίπλα μας, να έχουν δουλειά, να έχουν εργασία και ποιότητα ζωής. Η πραγματική αγάπη λοιπόν που, για την περιοχή που γεννηθήκαμε είναι και το ισχυρότερο κίνητρο που εμείς έχουμε για να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις με όποιο τρόπο και όποιο μέσο μπορούμε για τον Δήμο, για τα δημοτικά έδρανα και να βοηθήσουμε τον τόπο μέσα από αυτή τη διαδικασία. Ένας μεγάλος δήμος, ο Δήμος Φαιστού, ένας δήμος ο οποίος έχει, έχει την ευλογία να έχει και μια μεγάλη ακτογραμμή, έχει την ευλογία να έχει μια έφορη πεδιάδα. Πολλά τα πλεονεκτήματα του Δήμου. Δεν είμαι απολύτως βέβαια ότι έχουν αναδειχθεί και ενισχυθεί και στηριχθεί αυτά τα πλεονεκτήματα πολύ. Κύριε Μαθιουδάκη, ποια είναι η γνώμη σας? Κύριε Πεντεδήμου, είναι ένας δήμος με 417 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Είναι ο δεύτερος δήμος, αν το βάλουμε και στην αναλογία πληθυσμού. Πολύ σωστά. Στο νομό Ηρακλείου. Ο στόχος εδώ είναι, να ξέρετε ότι είναι υψηλός από τη μεριά μας. Ο Δήμος μας κατοικείται από ανθρώπους οι οποίοι είναι πολύ αγωνιστές, είναι νοικοκύριδες, είναι εργατικοί, καλλιεργούν τα χωράφια τους και προσφέρουν με αυτό στο κοινωνικό σύνολο και μεγαλώνουν τα παιδιά τους με αξιοπρέπεια. Είναι ένας δήμος ιδιαίτερα πρικισμένος και έχει και γεωγραφικά και χωροταξιακά και οικονομικά χαρακτηριστικά. Καθημερινά συναντώ και νέους και νέες τις περιοδίες και στις συζητήσεις που κάνουμε αυτή την περίοδο ζητώντας τον ψήφο των συνδημοτών μας, με κτηνοτρόφους, ιδιωτικούς υπαλλήλους, δημοσίους υπαλλήλους, επιστήμονες, συνταξιούχους και τελικά με γενικότερα με ανθρώπους που έχουν κάποιους προβληματισμούς και βλέπω τις προτάσεις, ακούω τις προτάσεις τους για την πρόοδο του τόπου μας. Θα προσπαθήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις να αφουγκαστούμε αυτή την αγωνία και την όρεξη για δημιουργία. Τι σας ζητάει κυρίως ο κόσμος, τι σας ζητάει κύριε Μαθιουδάκη ο κόσμος κυρίως? Κοιτάξτε, ο κόσμος κύριε Πεντεδήμου έχει επικεντρωθεί στην καθημερινότητα. Στην καθημερινότητα γιατί αυτή πονάει. Προφανώς. Αυτή πονάει περισσότερο. Αυτό βλέπει κάθε μέρα. Την καθαριότητα που δεν υπάρχει, είναι ελλειπής. Μάλιστα χθες το βράδυ, αφού λέτε ότι παρακολουθήσατε, θα ακούσατε ότι οδηγοί λεωφορείων έπαιρναν φωτογραφίες τουρίστες από το αρχαιολογικό χώρο της Γόρτυνας που φωτογράφιζαν τα σκουπίδια. Και μου τις έφταναν στο κινητό μου. Η καθαριότητα, η αγροτική αδοποιία, η οποία είναι πλέον σε ένα σημείο που δεν υπάρχει, είναι βορβαντισμένο τοπίο. Δεν υπάρχει αυτό που ζουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι. Δεν μπορούν να πάνε στη δουλειά τους, δεν μπορούν να μεταφέρουν τα προϊόντα τους. Που αν μη τι άλλο σε ένα Δήμο σαν το Δήμο Φαιστού θα έπρεπε να είναι πρώτης προτεραιότητας ζήτημα, έτσι, το θέμα της αγροτικής οδοποιίας. Λύσεις υπάρχουν, αλλά πρέπει να σκύψουμε όλοι πάνω σε αυτά τα προβλήματα για να μπορούμε να δώσουμε τη λύση. Θέλει αυτή τη στιγμή, πιστεύω, η επόμενη Δημοτική Αρχή, αυτό που θα πρέπει να κάνει ο επόμενος Δήμαρχος ή δυνατόν να μετακομίσει όλο το σπίτι στο Δήμο. Να κάθεται εκεί η μέρα η νύχτα, να δουλέψει για το Δήμο χωρίς ρολόι. Mm-hmm. Να είναι συνεχώς πάνω από τα προβλήματα του Δήμου και σε ένα αεροπλάνο και ό,τι μπορεί να φέρει για τον τόπο του να το φέρει. Πάντως η αλήθεια είναι ότι ο Κλεισθένης και η απλή αναλογική με την οποία θα διεξαχθούν για πρώτη φορά οι εκλογές σε περίπου 2 εβδομάδες από σήμερα δημιουργεί νέα δεδομένα στους Δήμους. Φαντάζομαι ότι και στο δικό σας Δήμο, στο Δήμο Φαιστού, τα πράγματα την επόμενη μέρα θα επιβάλλουν ένα κλίμα συνένεσης, θα επιβάλλουν μια σύγκληση, θα ζητηθεί μια τέτοια, θα αναζητηθεί φαντάζομαι. Εκτιμάτε ότι θα καταφέρετε να βρείτε μια χρυσή τομή εάν και εφόσον οι πολίτες επιλέξουν εσάς για το δημαρχιακό θόκο? Είναι ένα ζητούμενο αυτό το πώς θα λειτουργήσουν οι Δήμοι την επόμενη μέρα. Και νομίζω, εκτιμώ ότι θα αφορά ιδιαιτέρως και το Δήμο Φαιστού. Ναι, βεβαίως. Κυρία Πεντεδήμου, είναι πάρα πολύ καλή ερώτηση. Είναι πρωτόγνωρο ο νέος νόμος, είναι για πρώτη φορά, τον ζούμε όλοι και για αρκετό διάστημα όταν ξεκινήσαμε όλοι κάναμε μεγάλη προσπάθεια να εμπλακούμε και από τα τοπικά συμβούλια. Ναι. Επειδή έτσι το είχαμε συνηθίσει, είχε μπει στο DNA μας. Πράγματι είναι ένας νέος νόμος που ο επόμενος δήμαρχος, αν είναι καλός μαέστρος, θα παίξει ωραία κομμάτια. Ειλικρινά το σκέφτομαι πολλές φορές το τι θα γίνει. Σε όλα τα ψηφοδέλτια υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι τεχνοκράτες, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να προσφέρουν και θέλουν να προσφέρουν. Θα είναι στη διακριτική ευχέρεια, φαντάζομαι, του επόμενου δημάρχου να μπορέσει να συμβαδίσει και να προχωρήσει με ανθρώπους που θα συνεργαστεί από τις άλλες δημοτικές παρατάξεις. Να κινητοποιήσει όλους αυτούς τους ανθρώπους δηλαδή που θέλουν να προσφέρουν στον τόπο τους, που έχουν μείνει στον τόπο, που προσφέρουν και θέλουν να εξακολουθήσουν να μένουν, γιατί είναι και αυτό ένα ζητούμενο. Εμείς εδώ ξέρουμε ένα τον άλλο. Εγώ μπορώ να ξέρω αν η κυρία Πεντεδήμου είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά μπορεί να προσφέρει ή όχι, πόσο μπορεί να προσφέρει, πόσο τεχνοκράτης είναι και πόσο ακούραστος είναι. Γνωρίζω ότι είναι δοτικός, το γνωρίζω. Δεν είναι δοτικός και αυτό το γνωρίζω. Ναι. Μπορώ να καταλάβω δηλαδή με ποιον θα πρέπει να συνεργαστώ και ποιον. Έχετε δίκιο, είναι μια πρόκληση αλλά και μια ευκαιρία ο Κλεισθένης, η αλήθεια είναι για την επόμενη μέρα. Είναι μεγάλη ευκαιρία. Κύριε Μαθιουδάκη, σας ευχαριστώ θερμά για τον χρόνο σας. Εύχομαι καλή δύναμη. Θα ήθελα μια τελευταία, μόνο ένα κλείσιμο, αν μου επιτρέπετε να κάνω. Εμείς πραγματικά θα θέλαμε να υπηρετήσουμε τον τόπο με αξιοπρέπεια και εντιμότητα. Θα θέλαμε με ανιδιοτέλεια και ήθος και τόλμη και αποφασιστικότητα και ζητάμε την εμπιστοσύνη των δημοτών μας. Ζητάμε να επενδύσουν στο νέο, στο άφθαρτο, στο καθαρό, στην ένωση των δημιουργικών δυνάμεων. Αυτό ευχαριστώ πάρα πολύ. Για να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Καλή δύναμη, καλή επιτυχία. Να είσαστε καλά. Καλημέρα. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλημέρα.